Το νέο φιλόδοξο πρόγραμμα της τοπικής αυτοδιοίκησης με την ονομασία Αντώνης Τρίτσης που διαδέχεται το Φιλόδημος, η οικονομική ενίσχυση των πληττόμενων δήμων λόγω κορονοϊού καθώς και άλλα ζητήματα που αφορούν στη βιωσιμότητα των ΟΤΑ, συζήτησε το πρωί στις επαφές που είχε σε Χανιά και Ρέθυμνο ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος θα παραμείνει στην Κρήτη μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, οπότε και θα γίνει στο Ηράκλειο η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος Τρίτσης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα έργων 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Με διασφαλισμένους πόρους, οι οποίοι θα συμβάλλουν στο να πραγματοποιηθούν μεγάλες παρεμβάσεις σε ολόκληρη τη χώρα, θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, το αίσθημα ασφαλείας και θα συμβάλλουν στις οικονομικές προοπτικές της χώρας και κάθε τοπικής κοινωνίας, ειδικά το επόμενο διάστημα που θα είναι ασφαλώς δύσκολο. Από το Ρέθυμνο, ο Υπουργός Εσωτερικών, τον οποίο συνόδευαν ο Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Γιάννης Κουράκης, κάλεσε τους πολίτες να τηρούν ευλαβικά τα μέτρα προστασίας για τον COVID-19, ενώ τόνισε πως το προσεχές διάστημα θα δοθεί το δεύτερο οικονομικό πακέτο στους πληττόμενους από την πανδημία Δήμους και της Κρήτης. Επίσης, εξήγηλε την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας Ρέθυμνου και Χανιά, ενώ ειδικά για το Δήμο Ρεθύμνου ανακοίνωσε πως ένα μεγάλο έργο του, αυτό της ίδρευσης της πόλης, καθώς και επιμέρουσα έργα αποχέτευσης των οικισμών του, ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ, έχουν ήδη εξασφαλιστεί από το πρόγραμμα Τρίτσης. Η πρόθεσή μας είναι να στηριχτούν όλοι οι Δήμοι της Κρήτης, να μην υπάρξει ούτε ένας Δήμος που να μην πάρει σημαντικά έργα σχεδιασμένα που να υλοποιηθούν μέσα στα επόμενα 3,5-4 χρόνια. Αυτό φυσικά ισχύει για το Δήμο του Ρεθύμνου, για τον οποίο φιλοδοξούμε να έχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα, μια και υπάρχει σημαντική προετοιμασία. Και μια τώρα πια όλο αυτό έχει νόημα, γιατί υπάρχουν πραγματικά χρήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν και όχι φρούδες υποσχέσεις όπως υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα που έμειναν λόγια του αέρα. Πάντα η αυτοδιοίκηση διεκδικεί και πάντα ζητάει όλο ένα και περισσότερα. Και αυτή είναι η αποστολή της. Είμαστε όμως υπέρ του θεσμικού διαλόγου. Ακούσαμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση τα όσα δήλωσε ο Υπουργός. Όλη η αυτοδιοίκηση θέλει να πατάει σταθερά στα πόδια της και ό,τι προγραμματίζει να γίνει να έχει το αντίστοιχο χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε τα έργα να υλοποιούνται και να μένουν σε εκκρεμότητα. Αποτελεί ένα αναπτυξιακό εργαλείο προκειμένου η τοπική αυτοδιοίκηση να μπορέσει, αν θέλετε, σε συζήτηση και με την κοινωνία να έχει τα ωφέλη αυτών των έργων τα οποία θα ενταχθούν. Θέλω να τον ευχαριστήσω δημοσίως για το γεγονός ότι έχει δώσει μια πολύ σημαντική βαρύτητα στο Ρέθυμνο. Στο περιθώριο της συνάντησης, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε στο νέο σχέδιο οδικής ασφάλειας που θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο και θα περιλαμβάνει αλλαγές και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ενώ ερωτηθείς για τα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, τόνισε πως μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, ώστε τα τέλη του 2021, όπως είπε, να ξεκινήσουν οι δημοπρατήσεις των έργων.